Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Θέλω να ξέρετε ότι είστε ο πρώτος που κάνετε ποδαρικό ουσιαστικά στη νέα μας εκπομπή, στη νέα μου εκπομπή, στη Rap Media. Μια προσπάθεια των αδερφών Ραψωματιώτη, του ομίλου Ραψωματιώτη και στα Media. Με αποκλειστικότητες βέβαια μακριά η πολιτική, άρα σήμερα θα μιλήσουμε με τον επιστήμονα Γιάννη Γεζερλή. Επιχειρηματικότητα, πολιτισμός και περιβάλλον. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκα φίλε μου Νικολόπουλε και εύχομαι πραγματικά στο χορηγό πλέον της εκδήλωσης του 4ου Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικών Σχολών που γίνεται στην Κόρινθο και προσωπικά τους αδερφούς Ραψωματιώτη να έχουν επιτυχία, ενημέρωση, κάθε καλή πορεία για κάτι το οποίο λείπει από την πόλη της Κορίνθου και γενικότερα από την Κορινθία, ένα σταθμός που να μιλάει όχι πλέον για πολιτική, αλλά για πολιτισμό, για έρευνα, για τεχνολογία, για τέχνη. Θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια που έλειπε και εγώ θα είμαι και αρρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια θέλετε να βοηθήσω από δικιάς μου πλευράς. Μακριά από την πολιτική, θα θέλαμε Βεβαίως. Κοντά την επιστημονική σας πλευρά, κύριε Γεζερλή. Κύριε Γεζερλή, κάθε χρόνο, τα τελευταία 3-4-5 χρόνια, κάνετε μια τεράστια, τιτάνια θα έλεγα, προσπάθεια και προβάλλετε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα 10 ημερών στην πόλη της Κορίνθου. Το παρακολουθούν δεκάδες άνθρωποι. Βγαίνουν σχεδιασμοί, σχέδια, προοπτικές για αυτή την πόλη που φτιάχτηκε κατά στραβό τρόπο και δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να μπει στο ρυθμό της. Για πέστε μου λοιπόν το φετινό φεστιβάλ αρχιτεκτονικής, τι θα μας παρουσιάσει, με τι θα ασχοληθεί, ποιοι θα έρθουνε. Καταρχήν θα πω ότι πιστεύω ότι αυτό το διεθνές φεστιβάλ, γιατί πρόκειται για διεθνές φεστιβάλ αρχιτεκτονικών σχολών, θα είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον και συγκλονιστικό για την πόλη μας. Εφόσον υπάρχουν πραγματικά πολλά πανεπιστήμια με σοβαρούς, πολύ σοβαρούς καθηγητές, επιστήμονες, επιστημονικό προσωπικό, και θα παρεμβήσω ότι αυτή την πρόταση την οποία συνεχίζει να κάνει το Πανεπιστήμιο της Αρχιτεκτονικής Πεσκάρα σε συνεργασία φέτος με την Αρχιτεκτονική Σχολή της Θεσσαλονίκης, με τον πολύ μεγάλο και εξακουστό Έλληνα αρχιτέκτονα αγλύπτη, τον Κώστα τον Βαρότσο, διεθνούς φήμης. Ο οποίος θα έρθει να μιλήσει, φαντάζομαι, και να μας... Όχι, φέρνει 20 φοιτητές δικούς του, οι οποίοι θα αρχίσουν να σχεδιάζουν για τα διάφορα θέματα που έχουμε, αστικής ανάπτυξης, μαζί με τον κύριο Τσικνίδη, πάλι από Θεσσαλονίκη, την καθηγήτρια... Μου διαφέρει το όνομά της τώρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Θα είναι και η παρουσία της φυσικά, η οποία θα είναι καταλήτης, πιστεύω, σε προτάσεις, οράματα και σχεδιασμούς. Εγώ πριν φτάσουμε εκεί θέλω να μου αρχίσετε. Μετά είναι το Πανεπιστήμιο από το Λίβανο. Ήταν και πέρυσι νομίζω τα παιδιά. Όχι, όχι. Ήταν από το Αμάν που συμμετέχει ναι. Και φέτος με το Αλή Αμπουμέ. Έρχει και από τη Βηρητό της Αιγύπτου, την αρχιτεκτονική σχολή, με καθηγητές, βοηθούς, ερευνητές. Είναι πραγματικά ένα φεστιβάλ που έχει πάρα πολύ κόσμο. Να φανταστείτε ότι... Πόσα άτομα είναι αλήθεια, θα είναι 117 άτομα, εκ των οποίων τα 40 είναι καθηγητές, βοηθοί καθηγητών και ερευνητές. Μιλάμε πλέον ένας επιστημονικός λόχος στην πόλη της Κορίνθου. Συν της άλλης έχουμε αρχαιολόγους πάρα πολύ μεγάλους, Μαύρο Θαλασσίτη, Τσιαμπάση και λοιπούς που είναι
που αναλύουν το ιστορικό κομμάτι από ελληνικής πλευράς για το λιμάνι των Κεχρεών, την αρχαία σωληγία. Δεν θα έλειπε η σωληγία με τίποτα από μέσα. Όχι, ήταν πραγματικά το όνειρό μου και πιστεύω ότι... Αφήσατε δεν... πολλά όνειρα ανεκπληρωτά, κύριε Γεζελή, σαν δήμαρχος. Εγώ πιστεύω γιατί ήταν για μένα ένα θέμα τιμής στον τόπο που με γέννησε και με ανέθρεψε. Να του προσφέρω κι εγώ. Επειδή σας γνωρίζω πολλά χρόνια, θα έλεγα ότι το μυαλό σας ήταν πολύ τολμηρό για τα χρόνια που είσαστε δήμαρχος και ίσως δεν σας καταλάβανε πολύ τι θέλατε να κάνετε για την περιοχή σας. Όχι, εγώ πιστεύω ότι και από αυτό το μετερίζει μπορώ να προσφέρω πολλά. Όπως βλέπετε, αγωνίστηκα φέτος να βάλω αυτή την περιοχή μέσα, να δώσουμε προτάσεις, να δώσουμε ένα όραμα, μια προοπτική που πιστεύω και η περιφέρεια αλλά κυρίως ο Δήμος που είναι στα εδάφη του θα λάβει υπόψη του προτάσεις, μελέτες, προμελέτες οι οποίες θα γίνουν από όλα αυτά τα παιδιά και τους καθηγητές για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε λίγο το μέλλον και να προσπαθήσουμε γιατί εμείς κύριε Νικολόπουλε δεν είμαστε ένα γραφείο που κάνουμε μια μελέτη. Εμείς είμαστε ένα ίδρυμα, ερευνητικό ίδρυμα, με χωρίς συμφέροντα και δίνουμε μια πρόταση για τα επόμενα 25-30 χρόνια μπροστά. Πώς μπορεί να μετεξελιχθεί μια πόλη, μια περιφέρεια, πώς μπορεί να οργανωθεί με ένα όραμα, όχι αύριο το πρωί ξεκινάμε να κάνουμε το λιμάνι στο Λέχιο ή... Αρπακόλα ότι προλάβουμε. Ότι εμείς επιστημονικά βλέπουμε μετά από αναλύσεις που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο από το ιστορικό, από το τοπίο, από την εργασία, από την κυκλοφορία. Μελετάμε όλα αυτά στατιστικά και κάνουμε ορισμένες προτάσεις σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι το όραμα το οποίο πρέπει να έχει κάθε πολιτικός, κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης, αλλά κυρίως τα δημοτικά συμβούλια τα οποία θα πρέπει να σχεδιάζουν το μέλλον του κάθε Δήμου. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, παρακαλάνε όλες οι πόλεις να μπει ένα θέμα για την πόλη τους, να μπορέσουν να έχουν 5-10 ιδέες στο συλτάρι, τις οποίες... Στην πορεία θα χρησιμοποιήσουν. Θα είναι προτάσεις. Κύριε Ζελιά, σας διακόψω. Θα έρθουν αυτά τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές. Θα φτιάξουν κάποιες προμελέτες και μελέτες, οι οποίες γνωρίζουμε ότι σε γραφεία. Ναι, και κάποιες άλλες θα προωθηθούν. Θα φτιάξουν και κάποια πράγματα, θα παρουσιάσουν κάποια. Συνήθως αυτά τα γραφεία που κάνουν μελέτες, οι μελέτες για τον κόσμο, τον πολύ που δεν ξέρει, στοιχίζουν 100, 200, 300, 500 χιλιάδες μελέτη, ίσως και παραπάνω. Αυτές οι μελέτες θα πληρωθούν από το Δήμο Κορινθίων. Όχι βεβαίως. Αυτή είναι μια χορηγία σε αντιστάθμισμα της φιλοξενίας της οποίας τους κάνει ο Δήμος Κορίνθου. Ναι, θα ήθελα τους χορηγούς. Με την αιγίδα της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας Κορινθίας. Μέγας χορηγός είναι η Motor Oil και την ευχαριστώ δημόσια. Ήταν πάντα η εταιρεία που στηρίζει τους Κορίνθιους, κύριε Γεζαρλή. Είναι έτσι. Και η εταιρεία που έχει στηρίξει αυτό το φεστιβάλ χρόνια τώρα. Την έχουμε αγαπήσει, αλλά μας αγαπάνε και αυτοί. Έτσι. Αυτό είναι αμοιβαία. Είναι γεγονός και εγώ σαν δήμαρχος είχα και έχω άρεστες σχέσεις με όλη την ηγεσία και το προσωπικό της Motor Oil. Μετά είναι χορηγή σύντησης. Ναι, ναι, σωστό. Ύπνος και... Ναι, και... Ευτυχώς που βρέθηκαν και μερικοί άνθρωποι και ορισμένες εταιρείες. Καταρχήν να πω ότι ένα γεύμα, το πρώτο γεύμα είναι χορηγία του Number One. Α, ευχαριστώ, είναι πάντα δίπλα μας.
Δεύτερη χορηγία είναι από τον κύριο Μητσόπουλο με τα κρέατα. Τρίτη χορηγία είναι από τις ιχθυοκαλλιέργειες του κυρίου Μάρκελου στο χωριό σου, στο Σοφικό. Στον Κόρφο ή στο Σοφικό. Στον Κόρφο, οι οποίοι μας δίνουν τα ψάρια και θα κάνουν το γεύμα στο βράχο εδώ στην Κόρινθο. Α, μάλιστα. Στο ανώτερο σημείο της Κορίνθου. Βεβαίως. Μετά στην Καλάδα είναι μια προσφορά. Ουσιαστικά οι φίλοι σας, και το λέω με την καλή έννοια, οι φίλοι σας, σας συμπάρισταν. Ναι, είναι ο κύριος Μιλωνόπουλος, ο οποίος έκανε προσφορά διάφορα θαλασσινά. Ο πρόεδρος τοπικού συμβουλίου, Λουτρά Αλμυρής, που έβαλε και αυτός ορισμένα ψαρά. Ο κύριος Δόντης με τον καφέ στα παιδιά που θα κάνουμε την επίσκεψη. Φυσικά είναι και από το Σάββατο το βράδυ γίνεται στο Σοφικό το τελικό πάρτι, όπως κάθε χρόνο. Ναι, σωστά. Πάλι με προσφορά του κυρίου Ρωτίδη με τις καλλιέργειες. Είμαστε καλεσμένοι, φαντάζομαι. Βεβαίως. Και φέτος θα έχω και μία έκπληξη. Το βράδυ εκείνο, επειδή αρέσει πολύ στους φοιτητές να χορεύουν σιρτάκι, έχω καλέσει και θα παρευρίσκεται ο Γιάννης ο Πολυκαδριώτης με τον Δημήτρη. Είναι φίλος σας, γι' αυτό ξέρω τη σχέση σας. Ο Δημήτρης ο Νικολάου από εδώ, από την Κόρινθο. Δικό μας παιδί. Ο δάσκαλος είναι δικό μας παιδί. Θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Γενικά νομίζω ότι αυτό το φεστιβάλ είναι ξεχωριστό. Αλλά ας γυρίσουμε όμως στο μέρος το σοβαρό, με ποια έννοια εννοώ. Το άλλο είναι το διασκεδαστικό και το να περάσουν καλά αυτοί οι άνθρωποι. Φυσικά είναι πάλι ο κύριος Ραψωματιώτης σαν χορηγός. Ναι, σωστό. Ο κύριος Λαρσινός. Α, είναι και ο Γιάννης μας. Σωστά. Ακόμα είναι... Εδώ δεν θα θέλω να... Με τη στυμφαλία, ο κ. Δεδεμπίλης με τη φέτα του, από τις αγρονοστιμιές, ο φίλος μου κάτω, ο φίλος μας που προσφέρει όλα τα γλυκά. Είναι από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν, δημοτικός σύμβουλος. Δημοτικός σύμβουλος ο Ανδρέας ο Ζόγκος. Ο Ζόγκος. Από τα πολύ καλά παιδιά. Ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. 10-20 άνθρωποι και διατηρούν ακόμα το επίπεδό μας. Και έχω ένα παράπονο και γίνεται με κατάθεση ψυχής. Τελευταία στην Ελλάδα ταΐζουμε χιλιάδες μετανάστες. Μία τέτοια εκδήλωση. Ξέρετε πόσο πρόβλημα μεγάλο ζήτησης έχουν. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι κρίμα. Πάμε παρακάτω, κύριε Γεζελή, γιατί θα βγάλουμε πικρίες που είναι αλήθειες. Εγώ λοιπόν ρωτάω, αυτά τα παιδιά έρχονται στην Ελλάδα με έτοιμες προμελέτες ή μελέτες, τι θα μας παρουσιάσουν? Και θα ήθελα με λίγα λόγια, γιατί ο χρόνος είναι πολύς και έχουμε μπροστά μας τις επόμενες μέρες να τα πούμε. Τι θα μας παρουσιάσουμε φέτος? Φέτος έχουν ασχοληθεί τα παιδιά το δεύτερο εξάμηνο, τεταρτοετής φοιτητές. Έχουν ασχοληθεί με τα θέματα τα οποία έχουν μπει από το πανεπιστήμιο και είναι τεταρτοετής, είναι οι πλέον αρχιτέκτονες πάνω στο εργαστήριο της Πολοδομίας και Αστικής Ανάπτυξης, που με αυτό το μάθημα τελειώνουν. Μετά έχουν τα μεταπτυχιακά τους. Έχει μπει θέμα, έχουν κάνει τις προμελέτες, έρχονται εδώ, τις οποίες θα μας δείξουν στο φουαγέ. Αλλά να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση γίνεται στο θέατρο. Γίνεται στο θέατρο της Κορίνθου. Αφού ο οργανωτής είναι ο Δήμος Κορίνθου. Και με είσοδο ελεύθερη. Βεβαίως. Έχουμε κάθε μέρα εκδηλώσεις και συνέδρια σε διάφορα θέματα. Θυμάμαι με και φοβερούς καθηγητές, με φοβερά θέματα, ιστορικά, πολεοδομικά, ανάπτυξης αστικής, περιβάλλοντος. Έχει πάρα πολλά θέματα, δηλαδή όλη την ημέρα. Με μια λέξη, είναι σε διαλέξη. Αυτή η πόλη, από αυτή η πόλη σώζεται, κύριε Γεζελή. Για μένα ναι. Το έχετε ξαναπεί. Για μένα, εάν αυτή τη στιγμή εμείς οι νεοέλληνες
δεν πάμε να σώσουμε αυτή την πόλη, τότε για τι ρόλο υπαρξέχουμε? Να προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερα λεφτά, να ζούμε καλύτερα, να ζήσουν μόνο τα παιδιά μας και να πεθαίνει η κατσίκα του γείτονα? Δεν γίνονται αυτά, κύριε. Εγώ πιστεύω γιατί χρειάζεται μια σπίθα και αυτή τη σπίθα προσπαθώ να δώσω εγώ στο δικό μου τον τομέα, στη δικιά μου την άποψη. Όλοι έχουν ιδέες. Αυτή ήταν μια ιδέα πραγματικά δικιά μου με το Πανεπιστήμιο στο οποίο συνεργάζομαι και μέχρι σήμερα έχουμε δείξει μόνο ότι έχουμε παροχή υπηρεσιών, ιδεών, οραμάτων κλπ. Για αυτή την πόλη, όπως για την πόλη του Λουτρακίου. Φέτος μπορεί να πάμε και προς την άλλη πλευρά και από το Ξυλόκαστρο κλπ. Μας ζητάνε από τον Άφλιο να πάμε να κάνουμε του χρόνου το φεστιβάλ εκεί πέρα. Είναι πραγματικά ένα εργαστήρι που δεν... Έχετε απογοητευτεί καθόλου, γιατί σας στηρίζουν 10 άνθρωποι κάθε χρόνο. Θα πρέπει να σας στηρίζουν 15 κανονικά. Τυπικά οι αριθμοί. Έχετε απογοητευτεί που να πείτε δεν το ξανακάνω, βαρέθηκα, κουράστηκα? Γιατί ξέρω ότι είστε εγωιστής. Σήμερα που μιλάμε, ίσως είναι και το τελευταίο. Νομίζω όχι. Εδώ θα το κλείσω και δεν θα το γράψω αυτό, κυρία Γεζελή. Λοιπόν, εγώ θα είμαι κοντά σας και στις επόμενες μέρες δίπλα. Όποτε θα μας χρειαστείτε, η Rap Media θα είναι κοντά σας, σε όποια στιγμή θέλετε. Όσο για αυτό που είπατε το τέτοιο, εγώ το κόβω. Να είσαι καλά. Πραγματικά καλή πορεία στην εκπομπή σας, στην καινούρια προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστούμε για τη χορηγία επικοινωνίας και θα είμαστε πάντα αρρωγοί και εμείς αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Πάντως θα πρέπει να ξέρετε ότι το μοναδικό επιστημονικό φεστιβάλ στην Κορινθία που γίνεται όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια, είναι αυτό. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εκτός από τα ιατρικά. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.